Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, σεβασμιότατε δέσποτα, γίνεται λόγος μεταξύ άλλων για την πνευματική τύφλωση που προξενούν οι δαιμονικές δυνάμεις στον άνθρωπο και για τον τρόπο της αποθεραπείας τους με την δύναμη του Αναστάντος Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον μαθητή του Σίλα βρίσκονται περί το 49 στους Φιλίππους της Μακεδονίας, όπου ιδρύουν την πρώτη επί ευρωπαϊκού εδάφους χριστιανική εκκλησία. Εκεί συναντώνται με μία νέα γυναίκα, δούλη κάποιων κατοίκων της πόλεως, που είχε δαιμονικό πνεύμα μαντικής ικανότητος, πνεύμα πίθωνος, καθώς αναφέρεται στο Ιερό Κείμενο. Η γυναίκα αυτή ακολουθούσε τους Αποστόλους και φώναζε επί πολλές ημέρες ότι ο Παύλος και ο Σίλας είναι δούλοι του υψίστου Θεού και ότι κηρύττουν την οδό της σωτηρίας. Τι παράδοξο, αγαπητοί μου, το πονηρό πνεύμα να μιλάει στους ανθρώπους για την εν Χριστώ σωτηρία και να διαλαλεί το έργο των Αποστόλων. Βεβαίως, τα πονηρά πνεύματα πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, και αναγνωρίζουν την παρουσία Του. Όμως, όχι μόνον δεν Τον αγαπούν, αλλά αντίθετα Τον μισούν με αφάνταστα μεγάλη κακία. Επομένως, όταν τα δαιμόνια λέγουν καλά λόγια για τους Αποστόλους, ουσιαστικά θέλουν να βλάψουν το έργο τους. Δηλαδή, εν προκειμένου, το πονηρό πνεύμα επιδιώκει να προξενήσει πνευματική τύφλωση στον νου των ανθρώπων, προσελκύοντας την εμπιστοσύνη τους στην δαιμονική μαντεία ως δήθεν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι ως πλάνη του πειρασμού. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα σε όλον τον κόσμο είναι διαδεδομένες οι λεγόμενες απόκριφες επιστήμες, όπως ο πνευματισμός, η αστρολατρία, η μαντεία, η μαγεία. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος αγνοεί, εγκαταλείπει ή παραγνωρίζει την υγιένουσα διδασκαλία της Εκκλησίας και υποδουλώνει τον εαυτόν του σε προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εν το ονόματι Ιησού Χριστού θεράπευσε την μαντευωμένη δούλη η οποία σημειωτέων απέδιδε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι, όπως ήταν αναμενόμενο, κατήγγυλαν το γεγονός στις αρχές με επακόλουθο την σύλληψη των Αποστόλων, τους οποίους κατηγορούσαν ότι διαταράσσουν την πόλη κηρύσσοντας ιδέες και ήθη ξένα προς τους κατοίκους και την καταδίκη τους σε σκληρούς ραβδισμούς και φυλάκιση. Περί τα μεσάνυχτα όμως, ο Παύλος και ο Σίλας, παρά τις πληγές, τα αίματα του μαρτυρίου και τον εγκλισμό τους στην σκοτεινή φυλακή, προσεύχονταν και δοξολογούσαν τον Θεό. Έξαφνα σαλεύθηκαν τα θεμέλια της φυλακής, ανοίχθηκαν όλες οι πόρτες
και λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων. Ο δεσμοφύλακας, τρομοκρατημένος, αποπειράται να αυτοκτονήσει, επειδή υπέθεσε ότι οι φυλακισμένοι δραπέτευσαν. Ο Απόστολος Παύλος παρεμβαίνει και όχι μόνον του σώζει την ζωή, αλλά τον οδηγεί και στην πίστη του Χριστού. Έκθαμβος, ο δεσμοφύλακας έπεσε στα πόδια των Αποστόλων και τους υπέβαλε το αγωνιώδες ερώτημα: «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και οι Απόστολοι του είπαν: «Πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου». Ο Παύλος και ο Σίλας τους κατηχούν στην πίστη του Χριστού, τους βαπτίζουν και τους γεμίζουν πνευματική χαρά, αγαλίαση και χάρη. Αλλά μήπως, αδελφοί μου, και ο άνθρωπος κάθε εποχής δεν αναφωνεί συχνά το ίδιο ερώτημα: «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Να σωθώ τι και από ποιον? Από το απόλυτο κενό, το μηδέν, την χωρίς νόημα ζωή, τον κακό εαυτόν μου, την αναλγησία. Να σωθώ από την λύθη, την αποθάρρυνση και απογοήτευση, το σκότος, την κατάθλιψη, την αμαρτία, τον θάνατο με τις ποικίλες μορφές του. Πίστευε στον Κύριο Ιησού Χριστό, αποκρίνεται διαχρονικά ο Αποστολικός Λόγος, και θα σωθείς. Δηλαδή πίστευε στην δύναμη της αγάπης και της συγνώμης του Θεού, στο φως και την θεότητα του Χριστού, στον Σταυρό και την Ανάστασή Του. Πίστευε στις επαγγελίες του Θεού, στην αιώνιο ζωή και βασιλεία Του, στον Λόγο του Χριστού που προσδίδει στην ζωή αλήθεια και μεταβάλλει τον θάνατο σε διαβατήριο για την άφθαρτη εν Χριστώ ζωή και βασιλεία. Ο άνθρωπος, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, στον πλούτο και την πτωχία, στο προσκήνιο της εξουσίας ή σε παραγωνισμό, στην δύναμη ή την αδυναμία, στην ειδονή ή την οδύνη, αναζητεί στα μύχια της καρδιάς του αυτήν ακριβώς την αληθινή ζωή και σωτηρία, και χρειάζεται να αντιληφθεί και να πιστεύσει ότι η σωτηρία του είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας από την ημέρα της Πεντηκοστής και έως της συντελείας των αιώνων. Να ζει ο άνθρωπος την χάρη του συνδέσμου του με τον Χριστό και να δέχεται την εν Χριστώ σωτηρία που του προσφέρεται αδιάκοπα ως δώρο. Η Εκκλησία μας καλεί μέσα από το μαρτύριο και την μαρτυρία της πίστεως να βλέπουμε τον αλλοπρόσαλο και αλληλοσπαρασόμενο κόσμο με την αγάπη του Χριστού, με πραότητα, επιοίκεια, συγχωρητικότητα, και να εργαζόμαστε μιμούμενοι τον Θεό για την σωτηρία του κόσμου και την αποδοχή της πίστεως εκ μέρους Του. Αυτή ακριβώς η πίστη, αδελφοί μου, διέσωσε το ευσεβές γένος μας στους χαλεπούς χρόνους μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, την οποία θρηνητικά και προσευχητικά ενθυμούμεθα σήμερα, 29 Μαΐου,
569 έτη μετά το τραγικό εκείνο γεγονός. Η σωτηρία που εκπηγάζει από την πίστη στον Αναστάντα έδωσε στους προγόνους μας την δύναμη να αντιμετωπίσουν τα δεινά της δουλείας, να μην παύσουν ακόμη και στις δυσκολότερες συνθήκες, να καλλιεργούν την παιδεία, τις τέχνες, τα γράμματα, την πνευματική ζωή. Η πίστη αυτή τους ενέπνευσε αισιοδοξία, ελπίδα, προσδοκία, φιλοκαλία, αγάπη για την δικαιοσύνη και την αλήθεια. Με την πίστη αυτή, ο τελευταίος αυτοκράτορ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αγωνίστηκε να σώσει την βασιλεύουσα και αρνήθηκε την διαπραγμάτευση της ειρηνικής παραδόσεώς της, όταν ο πορθητής του διεμήνησε να εγκαταλείψει την πόλη μαζί με τους αυλικούς του και τα υπάρχοντά τους, αφήνοντας τον λαό στην τύχη του. Όμως, ο Μάρτης Αυτοκράτορ απήντησε στον πορθητή με τα εξής λόγια, όπως τα διασώζει ο ιστορικός της Αλώσεως Δούκας. «Το δε την πόλην σιδούνε, ούτε μον εστίν, ούτ' άλλου των κατοικούντων εν ταύτη, κυνήγαρ γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών». Το να σου παραδώσω την πόλη δεν εξαρτάται από εμένα, ούτε από κάποιον άλλο από τους κατοίκους της, γιατί με κοινή απόφαση όλοι ανεξαιρέτως εκουσίως θα θυσιαστούμε και δεν θα λυπηθούμε την ζωή μας. Και όταν κατά την τελευταία λειτουργία στον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, λίγες ώρες πριν από την άλωση, προσήλθε ο Αυτοκράτορ ως ένας απλός μαχητής με την πολεμική του στολή και συντετριμένος μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων του σώματος και αίματος του Χριστού, είχε την αίσθηση ότι παραδίδει στο γένος την ελπίδα, ότι μέσω της πίστεως στον Λόγο και την σοφία του Θεού το γένος θα σωθεί, θα ζήσει και θα μεγαλουργήσει. Και ας πολιορκούσαν οι εχθροί την πόλη επί 53 ολόκληρες ημέρες και ας ένιωθαν οι χριστιανοί να πλησιάζει η εχμαλωσία, η φρίκη του πολέμου και ο θάνατος. Αδελφοί μου, ο τελευταίος αυτοκράτορ έπεσε μαχόμενος μαζί με τους συμπολεμιστές του. Άνθρωποι αναρρύθμιτοι υπέστησαν τις φοβερές συνέπειες της δουλείας και τον θάνατο. Εάλλο η πόλης. Όμως οι μνήμες των γεγονότων αυτών δεν θα παύσουν να ζουν μέσα στην καρδιά μας, όχι σαν ένας απλός συναισθηματισμός, αλλά ως συνειδητή οφειλή ευγνωμοσύνης και απότιση τιμής προς εκείνους που έζησαν και θυσιάστηκαν με ανδρεία για την πίστη, την ευσέβεια, την πατρίδα, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ζωή, την υπόσταση του ανθρώπου. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε δέσποτα, να διατηρούμε πάντοτε εναργή την ιστορική μας μνήμη και να εμπνεόμαστε διαρκώς
από τα ιδανικά του γένους μας, για να είμαστε κατά το δυνατόν άξιοι απόγονοι αξίων προγόνων.